Των μαθημάτων μας ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αγιασμό του δούλου και της δούλης μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στον κόσμο. Μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε. Θα διαβάσω από τη σελίδα 1003, είναι από το ΙΒ κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή. ΙΒ πρώτο εδάφιο, σελίς 1003, Ρωμαίους επιστολή. «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεό, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Διότι λέγω δια της χάριτος, της εις εμέ δοθείς προς πάντα, ώστις είναι μεταξύ σας, να μην φρονεί ψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουν σητό αυτό έργον, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες λοιπόν δε χαρίσματα διάφορα, κατά την δοθήσαν εις εμέ εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται εις τη διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπή, ο μεταδίδων, ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος, ας προέστατε μετεπιμελίας, και ο ελεών, ας ελεεί εν ελαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους, εις τη σπουδήν άοκνη, εις το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψην υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας εμάς, ευλογείτε και μην καταράστε, χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μην υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους, εις μηδέν να μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων των ανθρώπων. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δέτε τόπο τη οργή, διότι είναι γεγραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκησης, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, αν διψά πότιζε αυτόν, διότι τούτο πράτον θέλει συσσωρεύσει άνθρωκα σπυρός επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Αμήν. Πάρα πολύ λοιπόν σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, με βάση την αγάπη του Θεού που δείχνει στον κάθε έναν από εμάς, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και μας καλύπτει με την αγάπη Του. Αυτό το οποίο προτρέπει ο Απόστολος Παύλος με βάση την αγάπη του Θεού προς τον κάθε έναν από εμάς, εμείς, επειδή δηλαδή απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, εμείς θα πρέπει να παριστάνουμε τα σώματά μας διά της αγάπης που λαμβάνουμε εκ του Θεού Πατρός,
δια Πνεύματος Αγίου, να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία, δηλαδή να θυσιάζω το χρόνο μου, τα πάντα στη ζωή μου υπέρ του αδελφού μου. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν προσφέρω, θυσιάζω. Και δεν θυσιάζω μόνο για την οικογένειά μου. Την οικογένειά μου θυσιάζω. Τι θυσιάζω? Τα πάντα. Αλλά να θυσιάζω τα πάντα για την οικογένεια του Χριστού, για την Εκκλησία του Χριστού, για τον οίκον του Θεού του Ζώντος. Πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να προσφέρω, να παριστάνω το σώμα μου για τον κάθε έναν αδελφό μου, πραγματικά θυσία. Δηλαδή, πόσο ωραίο είναι να σε εμπιστεύονται οι αδελφοί και να έρχονται να σου λένε: «Σε παρακαλώ αδερφέ, προσευχήσου για μένα γιατί έχω ανάγκη. Σε παρακαλώ αδερφέ, σε παρακαλώ αδελφή, συμβούλευσέ με. Σε παρακαλώ αδελφέ, είμαι σε δύσκολη θέση. Πες μου τι νομίζεις ότι μπορώ να κάνω». Αλλά για να έρχονται πρέπει να τους έχεις αποδείξει ότι τους αγαπάς. Αν δεν τους αγαπάς, γιατί να έρθουνε? Αν δεν έχουν καταλάβει την αγάπη σου, γιατί να έρθουνε? Σε φοβόνται πρώτα-πρώτα. Διστάζουνε. Αν όμως έχουν καταλάβει ότι πραγματικά μέσα σου έχεις αγάπη για τον κάθε έναν ξεχωριστά, όχι με λόγια και με γλώσσα, με αγκαλίτσες και φυλάκια, αλλά με έργο και με αλήθεια, τότε μόνο μπορείς να παριστάνεις επειδή αγαπάς, επειδή σε αγαπάει ο Θεός, με την αγάπη του Θεού Πατρός, μπορείς να παριστάνεις το σώμα σου θυσία ζώσα και μάλιστα αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Με την επίγνωση, πολύ σοβαρό αδελφοί αυτό, ότι αυτό είναι η πραγματική μας λατρεία προς το Θεό. Πώς λατρεύουμε το Θεό? Τι σημαίνει λατρεύω το Θεό? Πώς λατρεύω το Θεό? Πώς αποδεικνύεται ότι πραγματικά λατρεύω το Θεό? Με το να βλέπεις τον αδελφό σου που είναι παιδί του αφεντικού σου, που είναι υπερέχον σου, που πιθανό να είναι ο ελάχιστος των αδελφών σου, που πιθανό να είναι και άσοφος και να κάνει και λάθη, να τον βλέπεις με πρόθεση να του προσφέρεις. Θέλετε να δούμε μια εκπληκτική θυσία, θα τολμούσα να πω μοναδική θυσία, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που έκανε μια ιδιαίτερη αδελφή, η αδελφή μας η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας. Δύο αδελφές διαφορετικές. Η αληθινή θυσία, αυτό θα πει θυσία, πήρε το πολυτιμότερο αγαθό που είχε επί προσωπικού επίπεδου, δικό της, το δικό της, το πολύτιμο μύρο νάρδου καθαράς πολυτίμου, και τι έκανε? Δεν ξέρω αν θα το έκανε ή αν θα το έκανες. Στο Χριστό θα τολμούσα να πω ότι θα το έκανα. Στον αδελφό σου θα το κάνεις? Αυτό είναι. Γιατί στον ελάχιστο αδελφό σου είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η θυσία η ζώσα. Αγία ευάρεστο εις το Θεό. Πήρε λοιπόν αυτό το πολύτιμο μύρο, ήλυψε τους πόδας που ήταν βρωμικοί από το περπάτημα, γιατί δεν είχαν τότε παπούτσια, φοράγανε σανδάλια. Ήλυψε τους πόδας του Ιησού με το πολύτιμο μύρο νάρδου, και δεν έφτανε αυτό,
και με τις τρίχες της κεφαλής της εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Και το ερώτημα είναι πολύ σοβαρό. Η Μάρθα δεν το έκανε. Δύο αδερφές στο ίδιο σπίτι που αγαπάνε τον Χριστό. Αλλά άλλη είναι η Μάρθα, άλλη είναι η Μαρία. Και θύμωσε μάλιστα ο Ιούδας και τον μάλωσε ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προσφέρουμε. Θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό, και αυτή είναι η αληθινή μας λατρεία προς τον Κύριο. Αυτή είναι η αληθινή μας λατρεία προς τον Κύριο. Πώς λατρεύουμε τον Κύριο? Υπηρετώντας τον αδερφό μας. Υπηρετώντας τον αδερφό μας με όλη την αγάπη μας. Ποια αγάπη? Του Θεού Πατρός που είναι κεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή βλέπεις μια αδελφή. Αισθάνεσαι μέσα σου αγάπη για αυτήν? Πρώτον, δηλαδή η καρδιά σου έχει αγάπη Θεού Πατρός για την αδελφή, για τον αδελφό. Αυτό σημαίνει ότι είσαι έτοιμη, είσαι έτοιμος να τον υπηρετήσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Από οποιασδήποτε συνθήκες. Ξυπνήσεις πρωί, εγώ έχω παράδειγμα που με υπηρέτησε αδελφή. Ξύπναγε πρωί-πρωί και ερχόταν μαζί μου εκεί που είχα ανάγκη να πάω, στο γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, έλεγε και εμένα συνέχεια. Και της έλεγε, Άννα, φύγε, δεν χρειάζεται. Όχι, λέει, δεν φεύγω. Τώρα, αυτή δεν έχει αγάπη? Αυτή δεν θα ανταμυφθεί από το Θεό? Και πώς θα, και όχι δεν λέω για αυτή, παράδειγμα είναι. Όλοι μας πρέπει να είμαστε έτσι. Το ερώτημα είναι, εγώ είμαι σαν τη Μάρθα ή σαν τη Μαρία? Εσύ είσαι σαν τη Μάρθα ή σαν τη Μαρία? Η Μάρθα όλο αντιστεκόταν. Δεν τη βλέπεις που δεν δουλεύει? Πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο. Μην πας, όζη. Όλο εντολές του δίνε. Η Μαρία όλο τον ακολουθούσε. Όλο από πίσω του πήγαινε. Και όταν πλησίασε τη Μάρθα ο Κύριος, η Μάρθα του λέει, έπρεπε να σου να δω γιατί θα ζούσε ο αδερφός μου. Όταν πλησίασε τη Μαρία ο Κύριος, ή μάλλον η Μαρία πλησίασε τον Κύριο, έπεσε στα πόδια του, τον προσκύνησε και του είπε, Κύριε, τι κρίμα να μην είσαι εδώ να θεραπεύσει τον αδερφό μου. Και ο Κύριος της είπε, δείξε μου που είναι. Και δεν δίστασε, τον πήγε. Η Μάρθα τι είπε, βρωμάει, μην πας, μην πας. Εντολή. Δεν δίνουμε εντολές, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Και βέβαια, όταν τον ανέστησε, χαρήκαν όλοι. Αλλά πώς εκδήλωσε τη χαρά της η Μάρθα όταν φιλοξένησε τον Κύριο το Σάββατο, την ημέρα πριν το Πάσχα, τη βδομάδα του Πάσχα, με το να τον υπηρετεί? Καλό είναι. Αλλά ποιο είναι καλύτερο, το ότι τον υπηρετούσε ή το ότι η Μαρία πρόσφερε? Πρόσφερε πολύτιμο μύρο στους πόδας του Ιησού, έπλυνε και σκούπισε με τα μαλλιά της. Βλέπετε διαφορά, αδελφοί? Οι βασικές διαφορές Μάρθας και Μαρίας είναι ότι η Μάρθα κάνει αυτό που νομίζει καλύτερο και παραπονιέται κιόλας βλέποντας και κρίνει και κατακρίνει τη Μαρία. Η Μαρία κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, την αγαθή μερίδα, στα πόδια του Ιησού να ακούει το Λόγο Του. Εγώ μπορώ να είμαι στα πόδια του Χριστού να ακούω το Λόγο Του? Βέβαια μπορώ. Στο ταμείο μου. Στο ταμείο μου θα γονατίζω, θα είμαι στα πόδια του Χριστού και θα ακούω το Λόγο Του. Και μάλιστα ξέρετε πως με έμαθε ο Θεός ότι μου μιλάει.
Ποια ήταν η εμπειρία μου, καινούριος πολύ, στο Αίγιο. Μόνος μου, η Άννα ήταν με τα 4 παιδιά, ποτέ δεν μου ζήτησε βοήθεια και εγώ έκανα ένα τάμα, σε εισαγωγικά, κάθε βράδυ γυρίζοντας από τη δουλειά μου να προσεύχομαι μία ώρα. Κάθε βράδυ λοιπόν, τι ώρα γύριζα, 8, 9, 10, ό,τι ώρα γύριζα, γονάτιζα, προσευχόμουν, τα έλεγα στον Κύριο 5 λεφτά, 10 λεφτά, 1 τέταρτο μετά. Δεν είχα τίποτα να πω. Οπότε καθόμουν. Καθόμουν και μία μέρα, πέμπτη μέρα, ένα μήνα, δύο μήνες και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι ο Θεός αρχίζει και μου μιλάει. Λέω, είναι αυτό που μου μιλάει ο Θεός. Δεν είχα πνευμάγιο. Αλλά όταν κάθεσαι και περιμένεις, θα σου μιλήσει ο Θεός. Όταν σηκώνεσαι και φεύγει, πού να σε βρει. Η Άννα ζήταγε πνευμάγιο και είχε έρθει μια αδελφή σπίτι μας και της λέει, προσευχήσου να λάβω πνευμάγιο, προσεύχεται η αδερφή, την πληρώνει με πνευμάγιο και λέει ο Θεός, πού να σε βρω κόρη μου να σε βαφτίσω με πνευμάγιο. Βέβαια είχε δουλειές, αλλά δεν ήξερε ότι είναι απαραίτητο να προσεύχεται. Τώρα τελευταία το έχει μάθει, αλλά περάσανε πολλά χρόνια που το έμαθε. Αδερφή, να περιμένουμε να μας μιλάει ο Θεός. Αν δεν μας μιλάει ο Θεός, δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς θα του λέμε. Εμείς θα του λέμε τι να κάνει. Ή αυτός θα μας οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου εις πάσαν την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν να προσφέρουμε, να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία ως Αγία ευάρεστο εις το Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτό γίνεται μόνο με την αγάπη του Θεού Πατρός και αυτό είναι η πραγματική μας πνευματική λατρεία. Και ποιος είναι ο Χριστός που θα παριστάνουμε τα σώματά μας? Ο αδερφός μας. Και αν θέλετε κάτι, ο ελάχιστος αδερφός μας. Εις τούτο είμαστε τεταγμένοι, να παρηγορούμε τους τεθλιμμένους, να ενισχύουμε τους αδυνάτους και να στηρίζουμε τους αποκαμωμένους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας δεν είναι να δίνουμε εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν είναι εδώ στρατόπεδο. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι νοσοκομείο. Είναι και στρατόπεδο, αλλά αγάπης. Το αποτέλεσμα, εάν δεν συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο και καταφέρνετε να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, δεν είναι εύκολο να μεταμορφώνεσαι κάθε φορά ανακαινίζοντας τη σκέψη σου πλησίον στο Θεό. Τι θα πει αυτό? Γονατίζω στον Κύριο και περιμένω να μου μιλήσει ο Κύριος να πάρω καινούργιες αποφάσεις. Αυτό θα πει ανακαινίζω, ανακαινίζω στον νεό σου. Καινούργιες αποφάσεις, αλλά παρακυρίω. Η ζωή μας δεν είναι ένα μηδέν, ένα τίποτα. Η ζωή μας είναι μία πορεία, μία πνευματική πορεία που δεν πρέπει να είμεθα ακίνητοι, πρέπει να προχωράμε, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου, εγώ Πατέρας Θεός θα σε συνετίσω να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, εγώ Ιησούς Χριστός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς και εγώ Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας θα σε συμβουλεύω. Τότε θα έχεις μία πορεία πνευματική που θα είναι από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, εάν η πορεία σου αυτή είναι σύμφωνη μόνο
με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κατά πάντα όμως, χωρίς να προσθέτεις, χωρίς να αφαιρείς, χωρίς βιβλία, χωρίς βιβλιαράκια, χωρίς άλλες σκέψεις, μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σε σώζει και οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό λοιπόν είναι η λογική σας, η πνευματική, η αληθινή λατρεία. Αν καταφέρετε δε να μεταμορφώνεστε, να ανακαινίζεστε, να μην μεταμορφώνεστε σύμφωνα με τον κόσμο, αλλά να ανακαινίζετε τον νου σας, τη λογική σας, με καινούργια πράγματα, νέα πορεία. Δεν κάνω τα ίδια πρωί, μεσημέρι, βράδυ που έκανα χτες και προχτές. Νέα πορεία, νέα πράγματα. Ιδού κάνω νέα τα πάντα, λέει ο Κύριος. Τότε θα μπορείτε να γνωρίζετε, δοκιμάζοντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δια της ανακαινήσεως του νόου σας θα αποκαλύπτετε σε εσάς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα το εκτελείτε. Και το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, αλλά διαφοροποιείται. Κάθε μέρα διαφοροποιείται. Άλλο ήταν το θέλημα του Θεού για μένα που πήγα στην Κύπρο όσο ήμουν στην Κύπρο, άλλο είναι εδώ, άλλο είναι στο σπίτι μου, άλλο είναι όπου είμαι. Στη δουλειά μου, στο περιβάλλον μου, στους συγγενείς μου, άλλο είναι. Τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση δεν έχει το πώς θα συμπεριφερθώ στην εκκλησία της Κύπρου. Αυτό το ζήσα και η Άννα το ζήσε. Και πώς θα συμπεριφερθώ στην εκκλησία της Κηφισιάς και πώς θα συμπεριφερθώ στην εκκλησία που με φωνάζουνε. Κάθε μία εκκλησία έχει τις δικές της ανάγκες και πρέπει ο Θεός να σου δώσει χάρη να καλύπτεις τις ανάγκες των αδελφών της εκκλησίας, των πλησίων σου. Δεν λες ότι θέλεις εσύ. Θεός να μας φυλάει. Και τότε θα γνωρίζετε το είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αλλά πρόσεχε. Πρόσεχε με ιδιαίτερη προσοχή, με τη χάρη του δε Θεού που δόθηκε σε μας, σε συμβουλεύω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μη φρονείς υψηλότερο από ό,τι πρέπει να φρονείς. Μην νομίζεις και μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Όχι, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Ποτέ μην πεις, μωρέ μπράβο μου. Όχι, ουχή εγώ ο Κύριος. Ό,τι καλό έχει γίνει στη ζωή μου, δεν το έχω κάνει εγώ, ο Κύριος το έχει κάνει. Γιατί αν φρονείς υψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονείς, τότε δεν σου φρονείς, τότε είσαι ασύνετος. Τότε είσαι ανόητος. Γιατί θα πεις εν τέλει, εν το όνομα σου προφητεύσαμε. Ξεβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά και ακούσε από τον Κύριο, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Τι ωραία όμως που είναι, αλλά και ο Χριστός ακόμη σας το έχω πει, όταν το διάβασα έμεινα έκπληκτος, που το κατάλαβα μια φορά διαβάζοντάς το, στους Γαδαρινούς εκεί που είχε πάει και ήταν ο δαιμονισμένος που είχε τη λεγιώνα, όταν απελευθερώθηκε, του είπε πάρε με μαζί σου και του λέει όχι, πήγαινε στους δικούς σου και πες όσα ο Θεός έκανε σε σένα. Φοβερό, ο Χριστός το είπε. Δεν είπε όσα εγώ έκανα, ούτε ο Χριστός, κανείς. Όσα ο Θεός έκανε σημεία τεράστια και μεγαλεία δια των χειρών των Αποστόλων. Όσα ο Θεός έκανε σε σένα. Και αυτός πήγε και είπε όσα ο Χριστός έκανε σε αυτόν. Αυτός καλά έκανε. Τι
Τη δουλειά του έκανε. Την πείρα του είπε. Την ομολογία του έκανε. Αλλά ο Κύριος δεν είπε αυτό. Πρόσεχε. Μη φρονείς για τον εαυτό σου μεγάλα πράγματα. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ο πρώτος των αμαρτωλών. Γιατί εγώ γνωρίζω ποιος ήμουνα και ποιος είμαι. Δεν γνωρίζω όμως εσύ ποιος ήσουνα και ποιος είσαι. Γι' αυτό είμαι πρώτος αμαρτωλών. Γιατί εγώ ξέρω τις δικές μου αμαρτίες, τα δικά μου τα λάθη. Έχω μετανοήσει, αλλά τα έχω κάνει. Και ο Παύλος τι ήτανε? Βλάσφημος, ευριστής και διώκτης. Γι' αυτό είναι, λέει, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Άρα λοιπόν και εμείς δεν θα φρονούμε υψηλότερον για τον εαυτό μας από ό,τι πρέπει να φρονούμε. Αλλιώς θα είμαστε ανόητοι. Δεν θα σοφρονούμε. Αντιθέτως μάλιστα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Εσύ είσαι το χέρι, το πόδι, το μάτι, το αυτί. Ένα σώμα. Το σώμα μου το βλέπετε. Αποτελείται από πολλά μέλη. Μέλη που φαίνονται και μέλη που δεν φαίνονται. Και θα τολμούσα να πω τα μέλη που δεν φαίνονται είναι πλέον απαραίτητα στη ζωή μου από τα μέλη που φαίνονται. Όχι ότι τα μέλη που φαίνονται δεν είναι απαραίτητα, αλλά τώρα πώς να συγκρίνω την καρδιά με το πόδι μου. Πονάει το πόδι μου. Θα περάσει. Καρδιά μας αν πάθει ζημιά, είναι σοβαρό πρόβλημα. Νεφρά, σοβαρό πρόβλημα. Σκότη. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να πει κάτι ιδιαιτέρως σοβαρό. Διότι καθώς έχουμε σε ένα σώμα μέλη πολλά, όλα δε τα μέλη δεν έχουν το αυτό έργον. Να το τώρα που λέμε νέα πράγματα ο καθένας στη ζωή του. Δεν έχουν το ίδιο έργον, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οι πολλοί, είμεθα ένα σώμα εν Χριστώ Ιησού και καθένας από εμάς έχει το δικό του έργο. Ποιο είναι το έργο σου? Και κάποτε με είχαν ερωτήσει πώς μπορώ να ξέρω ποιο είναι το έργο που έχω και δεν μπορούσα να απαντήσω και προσευχήθηκα και μου λέει ποιο είναι το δικό σου έργο. Λέω τι να πω, αυτό που σου έχω δώσει την ικανότητα να κάνεις, αυτό είναι το έργο σου. Αυτό που κάνεις εσύ δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος. Και αυτό που κάνει ο άλλος δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Δηλαδή το μάτι δεν μπορεί να ακούει. Το χέρι δεν μπορεί να περπατάει. Κάθε ένας έχει το δικό του έργο, αυτό που μπορεί να κάνει. Το αυτή ακούει, τέλειωσε. Δεν μπορεί ούτε να βλέπει ούτε τίποτα, ακούει. Και εσύ έχεις το δικό σου έργο. Και ποιο είναι το δικό σου έργο? Αυτό που μπορείς να κάνεις. Και να το κάνεις με επιμέλεια και με ζήλο. Με επιμέλεια και με ζήλο. Και το πρώτο έργο μας είναι η οικογένειά μας. Αυτό είναι το πρώτο έργο. Ο πατέρας, την οικογένεια. Η μητέρα, τα παιδιά. Και μέσα στην εκκλησία κάθε ένας έχει το δικό του έργο. Και δεν υπάρχει έργο που να είναι καλύτερο από το άλλο. Όλα είναι απαραίτητα. Τα ματωτσίνορα είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος. Τα φρύδια είναι απαραίτητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του έργου.
Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, αυτό είναι λοιπόν τι μπορείς να κάνεις. Χαρίσματα διάφορα. Όλοι μας έχουμε χαρίσματα. Τι θα πει χαρίσματα? Αυτό μπορείς να κάνεις, το έχει δώσει ο Κύριος. Να πω ένα παράδειγμα ανόητο. Ο Γιάννης είναι πολιτικός μηχανικός. Αυτό που μπορεί να κάνει για την Εκκλησία, κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτός είναι, ο Κύριος είναι. Αν πει εγώ τα κάνω όλα, την πάτησε. Το κατάλαβατε, Κύριε? Την πάτησες. Ο ένας έχει αυτοκίνητο και μπορεί να μεταφέρει. Το ερώτημα όμως είναι, θέλεις να κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις ή δεν θέλεις? Γιατί μπορεί να θέλεις, τότε είσαι καλός εργάτης, καλός δούλος. Βαριέμαι, κακός δούλος. Έχοντες λοιπόν χαρίσματα διάφορα, και κοιτάξτε πόσα χαρίσματα περιγράφει που δεν είναι πνευματικά και είναι και πρακτικά. Λέει, βεβαίως πνευματικά. Έχει κάποιος προφητεία, πώς θα προφητεύει? Με βάση την πίστη που του έχει δώσει ο Θεός. Δεν θα λέει πράγματα που δεν τα πιστεύει. Όταν ανοίγει το στόμα του, το στόμα του θα λέει πράγματα που τα πιστεύει, κατά την αναλογία της πίστεως. Γι' αυτό υπάρχει ο προφητεύων, η προφητεύουσα, η διακονία του προφήτου, κατά την αναλογία της πίστεως, κατά το έργο που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός. Διακονία, υπηρεσία. Δηλαδή, ποιος θα καθαρίσει τις τουαλέτες, συγγνώμη που το λέω αυτό. Ποιος θα σκουπίσει? Ξέρετε ότι υπάρχουν εδώ πέρα αδέλφια που κάθονται όταν εμείς φεύγουμε και σκουπίζουν την εκκλησία, και όταν ερχόμαστε είναι καθαρή η εκκλησία. Την έχετε δει ποτέ βρώμικη την εκκλησία? Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Δεν θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Γιατί έχουν διακονία, έχουν υπηρεσία. Εάν έχεις, λέει, διακονία, να καταγίνεσαι με ζήλο, με επιμέλεια σε αυτή τη διακονία. Και όποιος στέκεται πιστός στα λίγα, στα περισσότερα θα τον καταστήσει ο Θεός. Τι είναι αυτά τα περισσότερα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι ο Λόγος του Θεού λέει, έτσι λέω εγώ. Έχει κανείς διδασκαλία, του έχει δώσει ο Θεός να διδάσκει? Δεν κάθεται σπίτι του, θα διδάσκει. Θα του δίνει ο Κύριος ανθρώπους να ακούνε για να διδάσκει. Δεν θα τους μαζεύει αυτός, ο Κύριος θα του τις φέρνει. Θα διδάσκει. Έχεις προτροπή, πω πω τι ωραίο χάρισμα που είναι η προτροπή. Ξέρετε τι θα πει προτροπή? Προτροπή αλήθειας, αγάπης, σοφίας, σύνεσης. Για σκέψου να προτρέψω έναν αδερφό και να καταστραφεί. Τον προτρέψω. Τι δουλειά να κάνεις? Ταξιτζής, και να αποτύχει. Τι δουλειά να κάνεις? Και να, η δουλειά δεν είναι το λιγότερο. Γι' αυτό όποιος προτρέπει πρέπει να έχει χάρισμα και να είναι αποδεδειγμένο. Και πώς αποδεικνύεται κάποιος ότι έχει χάρισμα? Τον καρπό. Ο καρπός είναι η απόδειξη των πάντων στη ζωή μου, στη ζωή μας. Προτρέπεις και έχεις καλό καρπό, συνέχισε. Προτρέπεις και έκανες ζημιά, σταμάτα και μην ξανασχολείσαι με αυτό. Εάν τις προτρέπει, να καταγίνεται εις την προτροπή. Αν κάποιος μεταδίδει, τι θα πει μεταδίδει? Ό,τι έχει. Ό,τι έχει. Δεν μιλάω μόνο προφανώς για χρήματα, γιατί υπάρχει μετά ο ελαιών. Μιλάω για οτιδήποτε έχεις. Τι έχεις? Προσευχή. Χρόνο.
αυτοκίνητο. Τι έχεις? Όποιος μεταδίδει, να μεταδίδει, προσέχετε, εναπλότητη. Άκου τι λέει τώρα. Δηλαδή μιλάς, έλα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Όχι, δεν είσαι εσύ εδώ, ο Χριστός είναι εκεί. Μη φοβάσαι τίποτα, είμαι εγώ κοντά σου. Χάθηκες. Χάθηκες. Του πεις το άλλο, μη φοβάσαι επειδή είμαι εγώ εδώ. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Μη φοβάσαι, ο Χριστός θα μας βοηθήσει. Αμήν, αδερφοί. Ο Χριστός θα μας βοηθήσει. Και τι μεταδίδω? Ό,τι μπορώ. Όποιος προείσταται, υπάρχει προϊστάμενος στην Εκκλησία βέβαια, προείσταται του έργου της καθαριότητος, προείσταται του έργου της ασφάλειας, προείσταται του έργου της νεολαίας, προείσταται το έργο του Word of God. Πολλά έργα υπάρχουν στην Εκκλησία και πρέπει να υπάρχουν στην Εκκλησία. Όποιος προείσταται, να προείσταται μετεπιμελίας, όχι μεταμελίας, με όλη του την καρδιά, για να έχει αποτέλεσμα το έργο του. Και τέλος, όποιος ελεεί, έχει τη δυνατότητα, και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να ελεούμε. Ξέρετε ποιος έχει τη δυνατότητα να ελεεί? Αυτός που θέλει. Εάν θέλεις, θα σου δίνει την ευκαιρία ο Θεός να ελεείς. Άμα δεν θέλεις, δεν θα έχεις την ευκαιρία. Γιατί? Γιατί ο ελεών πτωχών δανείζει τον Κύριο. Ελεείς πτωχών, ο Θεός θα σου ανταποδώσει πολλαπλάσια. Για να μπορείς να δανείζεις περισσότερους φτωχούς. Πολύ σοβαρό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καβούρια στη τσέπη τους. Το έχετε ακούσει αυτό? Δεν τολμάνε να βάλουν το χέρι στη τσέπη, θα τους αγκώσει το καβούρι. Τσιγκούνιδες, φιλάργυροι. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν με στενοχώρια. Τι κάνουν? Θα αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν είπα να μην αγοράσεις. Αλλά ο άλλος δεν έχει ούτε πατίνι. Τον σκέφτεσαι? Ναι, αλλά εγώ θέλω να αγοράσω τώρα μια Mercedes. Αγόρασε. Αλλά τι σκέφτεσαι? Πώς το καταλαβαίνεις? Τι καταλαβαίνεις? Αυτό λέγεται φιλαυτία. Ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου και διαφορώ για τους άλλους. Είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό των εσχάτων καιρών. Η φιλαυτία. Εγώ ενδιαφέρομαι για μένα, άντε και για τη γυναίκα μου. Εγώ θα πάρω καινούριο κοστούμι, η γυναίκα μου θα πάρει, εντάξει, να είναι και δεύτερο χέρι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πόσο μάλλον τώρα η αδελφή μου, πόσο μάλλον ο αδελφός μου. Ο ελεών ας ελεεί με πολύ χαρά. Και ό,τι δίνει η δεξιά σου, να μην ξέρει η αριστερά σου. Μην πεις, ξέρεις εγώ πόσα έδωσα σε αυτόν, ναι. Τον έχασε το μισθό σου. Πήρες μισθό από αυτούς που το άκουσαν. Τσι μου διαλέξει. Και τώρα πάμε, δεν πάμε. Πέρασε η ώρα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα τη συμπεριφορά μας στο περιβάλλον μας. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί. Η αγάπη πρέπει να είναι ανυπόκριτος. Να αποστρεφόμεθα το πονηρό, να προσκολόμεθα εις το αγαθό. Γιατί? Γιατί έχουμε συναδέλφους,
έχουμε γείτονες, έχουμε συγγενείς και πρέπει να είμαστε τώρα δούλοι, πιστείς, φρόνιμοι και αγαθοί προς πάντας. Αμήν. Αμήν.